Μήπως να τα λέτε εσύ καλύτερα. The honorary president of the International Festival of Patras. Και θα πω για κάτι. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Ένα απόγευμα. Σε έναν άγγελο. Και να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς το φεστιβάλ. Διότι ο τόσο πατρίκιος έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία διεθνή. Αυτή τη χρονιά ίσως και το ευχόμαστε να πάει και το μεγαλύτερο βραβείο λογοτεχνίας πάλι στον κόσμο. Διότι είναι μέσα σε αυτούς που έχουν προταθεί οι αυτογραφίες. Άρα, εδώ και λίγο στεριά, έχουμε κάτι σημαντικό. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο που τιμάει τα ελληνικά γράμματα, είναι 4 χρονών και είναι η δεύτερη φορά, μετά από το βιβλίο του Μάξ Αρκό, η Σουηδική Ακαδημία γνωρίζει το όνομά του. Τι θα γίνει το ξέρω. In not in detail, Adonis said that we know today that Titos Patrikios is among the persons that the Swedish Academy of Nobel has proposed Titos Patrikios to take, among others, of course, and we don't know what will be done in the end for the Nobel Prize in Literature. So, in fact, historical and spiritual land, it is the place to inform all of you for this information. Άρα ο κ. Κωνσταριάς και ο Δήμαρχος ο κ. Γιώργιόπουλος μας κάλασαν σήμερα μεταφορικά να κόψουν μια τούρτα για τον παπά μας και για τον παππού μας. So the mayor and the vice mayor has called us today to have a fest. Have a cake, yeah, and to eat it all of us, not literally but metaphorically, for this special Nobel case. Άρα λοιπόν, εχθές το τιμήσαμε. Σήμερα, ως καλή του απόγονη στην κλίση, θα το αφιερώσουμε από ένα βήμα στη γλώσσα μας ο καθένας. So, the thing that I forgot beforehand to say is that we will celebrate Titos as our father, as our grandfather, and then doing that, we will read a poem in order to seal this particular ceremony and special. Yeah. Okay. Okay, let's start from a person from Greece. Okay, if it is a poem already sent by mail, Maria of the top poems in my mail, that the one was already read, the other was not read, Maria can show it in the monitor. It's open for who else wants to read a poem. A copy. Είμαι η Πόπη Αρωνιά. Ρέω στους ρυθμούς.
κάρκαλο νερού. Ράσο μοναχής τιμένη, το φόη τονικά τις άκρες των στιμώνων. Φουτάω να πνιγώ στο μελάδι μιας παθιασμένης νύχτας. Ρίχνω τα ζάρια πάνω στο ζεστό γιατάκι, ποντάροντας εξάρες για να ραφάρω στον αυγό ενός φλεγόμενου σπίτου. Εωρούμε, σφραγισμένη επιταγή, πάνω από θρησκείες άγνωστες και μη, σοφάροντας γύρω αγώνα μοναδικό αμή, με στένος ορθό. Λιτανεύω, λέει λατημένα βουνά, τρέχοντας το δρόμο του φεγγαριού, κάνοντας κύκλους πάνω στη θάλασσα, γύρω από το μηδέν. Όνειρο, 28, έμπλη. Πρέχει πάλι στο όνειρο. Είμαι ο παραλήπτης των χιλιάδων χαμένων επιστολών της έμπλη και δεν ζω στο άμας, αλλά στην νίκη αφηνώντας τους δικούς μου νεκρούς. Έχω ταξινομήσει 8.950 επιστολές με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τις αρωματίζω με λεβάντα και τις τοποθετώ σε βάρια λευκά σαν ολάθαστους κρίνους. Επί 24 χρόνια, 6 μήνες και 15 μέρες, σας διαβάζω χαμηλόφωνα πίσω από την πόρτα. Κάθε μέρα σας διαβάζω και μία. Την βροχή δεν την βλέπω ποτέ. Την ακούω μόνο και την νιώθω. Με ποτίζει όπως ποτίζει τους ασπόδελους του κήπου, τους ασπόδελους και τους κατηφέδες. Παρεπιπτόντως, κι εγώ την κηδεία του πατέρα μου την παρακολούθησα από μία ροχμή του πατέρα μου, της δε μητέρας, ήμουν το χώμα, ήμουν ηχούς, ισχούν, η παρακλητική. Σήμερα διάβασα την τελευταία επιστολή της Έμιλη και ξέρω. Είμαι οι χαμένες επιστολές της Ντίκινσον. Είμαι το ατελείωτο εργόχειρο. Ναι, είμαι η βροχή των 8.950 ημερών. Inviting us.
last year to this joyful and meaningful event, and also to congratulate Mr. Fortuchius for this wonderful success. Pero callejero. The name of the poem is Pero callejero. The second one. Thank you. Avenida dlouhá jako paže tvé matky, když obkládala studeným ručníkem tvé čelo zbrocené horečkou. Kavárna malá jako tvoje duše, když se poprvé lekl toulavé pusta, protože si pochopil, že budeš za ní. Zuby muže, mezi nimiž praská písek ze sandálů Máří Magdaleny, ještě podává ve smíření neonovou klíční kost, aby si prodal na trhu snadno, jako vařenou kukuřici, jako ovčí sýr. A za utržené peníze si koupil letenku domů. Thank you very much. Και δήμαρχε και φίλοι που είστε από την περιοχή, το πρωτόκολλο του φεστιβάλ είναι διαβάζει ο ποιητής τη γλώσσα του για να ακούτε και ο ρυθμός της γλώσσας και να ακούτε οι μελωδίες. Γιατί υπάρχει η δεύτερη γλώσσα καθηγητά. Και αυτό θα διαβάζω στην γλώσσα του. Ο κ. Μαδάκη θα διαβάσει τη γλώσσα μα, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό δικαστικό, ήταν το καπέλο του καπέλο. Και έχει και λίγο καπέλο. Και ο ποιητής. Καλησπέρα. Θα σε διαβάσω.